Θρήνο έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο και στο χώρο της ασφάλειας η είδηση του θανάτου του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αρμενίας, καθώς οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως ο νεκρός έφερε τραύμα από σφαίρα. Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες πριν νεκρός βρέθηκε και ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Γεωργιάδης. Το πτώμα του πρώην διευθυντή των SNB Γεώργη Κουτογιάν βρέθηκε με το σημάδι ενός τραύματος από σίγμα φέρα, δήλωσε σε ανακοίνωση η Αρμενική Επιτροπή Έρευνας χωρίς να διευκρινίσει ποια εκδοχή θεωρεί πιθανότερη. Στενός συνεργάτης του πρώην Προέδρου Σαρκισιάν, ο 39χρονος Κουτογιάν ηγείτο της SNB από το 2016 έως την καθαίρεση του το Μάιο του 2018 στον απόϊχο της ανόδου στην εξουσία του μεταρρυθμιστή Νίκολ Πατσινιάν έπειτα από 3 εβδομάδες αντικυβερνητικών διαμαρτυριών. Ο Κουτογιάν έπασχε τον τελευταίο καιρό από κατάθλιψη, δίπλα στο πτώμα του βρέθηκε ένα άδειο μπουκάλι κονιάκ και ένα όπλο. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 4χρονου αγοριού, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μερικούς μήνες που ένας πρώην αξιωματούχος των οργάνων ασφαλείας βρίσκεται νεκρός. Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Χάικ Χαρουτιουνιάν βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, με ένα τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Ο Χαρουτιουνιάν, ο οποίος ηγείτο της αστυνομίας από το 2003 έως το 2008, είχε καταθέσει ως μάρτυρα σίγμα στη δίκη που διεξάγεται αυτή την περίοδο σε βάρος του πρώην Προέδρου Ρόμπερτ Κοτσαριάν, ο οποίος κάπα κατηγορείται για υποκίνηση πραξικοπήματος που είχε οδηγήσει σε αιματηρές διαδηλώσεις το 2008. Ένας 20χρονος από την Ιεμένη βρέθηκε νεκρός στη Μόρια, όταν άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο το μαχαίρωσε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στον καταβλισμό. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, όπου άφησε και την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία επιβεβαιώνει το συμβάν, ενώ έχει προβεί σε προσαγωγές, πρόκειται για τον τρίτο νεκρό αλφαϊτών το μήνα στη Μόρια, ενώ σοκ είχε προκαλέσει ένα μωρό που βρέθηκε νεκρό μετά από αφυδάτωση. Προχθές ένας συνομήλικος του με καταγωγή από το Κονγκό κατέληξε στο ίδιο νοσοκομείο αφού από μαχαίρωμα 27χρονο Αφγανού το βράδυ της Τετάρτης, ενώ ανήμερα των φώτων ένας 31χρονος Ιρανός απαγχωνίστηκε στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης του ΚΙΤ. Νεκρός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε κατοικία στη Γουμένισσα του Κλικής, σίγμα ύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής. Επιτόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, για να σβήσουν τη φωτιά. Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστή. Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Greek Forum of Refugees, με ανάρτηση του στη σελίδα του στο Facebook και μετέδωσε ότι 2 πρόσφυγες οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία σε ξενοδοχείο των Μουριών του Κλικής, το οποίο και φιλοξενεί περισσότερους από 400 πρόσφυγες συνολικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φόρουμ, πρόκειται για 2 άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών, με κάταγωγη από Ιράκ και Αφγανιστάν. Και οι 2 βρέθηκαν κρεμασμένοι, ο ένας σε διάδρομο του ξενοδοχείου και ο άλλος σε γέφυρα έξω από ταφό ξενοδοχείο. Σοκάρει και η είδηση ότι ένας 26χρονος αλβανικής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το ΚΑΠΑ Αλοκέρι, βρέθηκε κρεμασμένο στη Χίο. Η ανακοίνωση του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, οδυνηρές ειδήσεις από το Κλικής και την περιοχή των Μιουριών. Σε ξενοδοχείο της περιοχής όπου φιλοξενούνται 350 έως 400 πρόσφυγες, 2 νέοι άνδρες αυτοκτόνησαν, ο ένας χθες και ο άλλος σήμερα. Ο πρώτος, αφγανικής καταγωγής, πατέρας 2 παιδιών, 32 έως 33 ετών, βρέθηκε σε μια γέφυρα κρεμασμένο σίγμα, έξω από το ξενοδοχείο. Ο δεύτερος άνθρωπος, Ιρακινής καταγωγής, κοντά στα 30 χρονών, βρέθηκε κρεμασμένος στο διάδρομο του ξενοδοχείου από το συγκάτοικο του, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει περισυλλέξει ήδη τα πτώματα των δύο ανθρώπων. Σάλλος στη Φθιώτιδα, παντρεύτηκε νεκρό με τις ευλογίες του ιερέα. Σάλλος επικρατεί στη κοινωνία της Δυτικής Φθιώτιδας με την ανατριχιαστική υπόθεση μιας γυναίκας που βιταρέθηκε να έχει παντρευτεί νεκρό με τις ευλογίες ιερέα. Επίσης, στη Φθιώτιδα σημειώθηκε τροχαίο με τρεις τραυματίες. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενος βρέθηκε ξανά ο τότε ιερέας του χωριού που σύμφωνα με το δικαστήριο ήταν ο συντάκτης του πιστοποιητικού γάμου της γυναίκας με τον πεθαμένο. Ο συγκεκριμένος δεν έχει πλέον αυτή την ιδιότητα αφού καταδικάστηκε αμετάκλητα από το πενταμελές εφετείο Λαμίας, καθώς δεν ανετράπη ούτε η αναίρεση που άσκησε στον Άριο Πάγο. Ο ιερέας φέρεται τον Ιανουάριο του 2008 να εξέδωσε κατόπιν αιτήματος του αδερφού της χείρας πιστοποιητικό γάμο ότι είχε τελέσει νόμιμο γάμο στις 10 Μαρτίου 1978 με ήδη θανόντα. Η δικαιολογία του ετούντος που ενεργούσε ως πληρεξούσιος της αδερφής του, ήταν ότι εκ παραδρομής ο γάμος δεν είχε δηλωθεί και δεν μπορούσαν να ανοίξουν οικογενειακή μερίδα. Αργότερα όμως ο ιερέας είχε στείλει έγγραφο προς το ληξίαρχο Σπερχιάδας, ότι το χαρτί που κατέθεσε εψιλόν εκεί ο αδερφός της χείρας ήταν πλαστό με αποτέλεσμα να δικαστεί και για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης από τον αδερφό. Το τριμελές πλημελιωδικείο Λαμίας που εκδίκασε την τελευταία υπόθεση δεν δέχτηκε ούτε εκείνο τους ισχυρισμούς του πρώην ιερέα, ότι δεν συνέταξε δηλαδή εκείνο το επίμαχο χαρτί και τον καταδίκασε σε 14 μήνες ποινή φυλάκισης με 3 έτη αναστολή.